Λοιπόν. Παραβάσει είναι ιστορία. Ιστορία. Λοιπόν. Εντάξει, είναι ότι είμαι μικρός. Είμαι μικρός, εντάξει. Φουρνάρη, θα κάνεις κανένα τέταρτο. Σε παρακαλώ. Μετά πείτε τα, μετά, μετά. Ο Γιάννης κλαίει. Θέλω να ανοίξω. Ο Γιάννης κλαίει. Ο Γιάννης κλαίει. Γιατί, ε? Τώρα βρήκες να κλάψει. Κλάψε μετά να μιλήσω εγώ και μετά κλάψε. Γιατί κλαίει αυτός. Τι έπαθε, ρε. Οι άντρες δεν κλαίνε, μονάχα πονάνε. Συγκινήθηκε ο Γιάννης. Συγκινήθηκε πολλά. Να μιλήσω. Γιατί, ρε, τι έπαθες. Εντάξει. Ήρθα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου, μια μεταβατική περίοδος. Τώρα βρήκα να χτυπήσω το κινητό. Τώρα βρήκα να αλλάξετε το κινητό. Καμώ του. Ο Γιάννης θυμήθηκε αυτά τα έχει χάσει ο Ολυμπιακός στα πρωταθλήματα. Λοιπόν, από την αρχή κασέτα. Λοιπόν. Όχι, ο Γιάννης φεύγει από τη Θεσσαλονίκη και χάνει την παρέα μας. Αυτό είναι. Εντάξει, θα πάει κάτω εκεί στους Καμουτζίδες. Παρέα τέτοια δεν θα βρει, αλλά θα έρχεται. Μην το φρενάρετε, μεθαύριο θα τελειώσει. Λόισε ρε, τι λέτε. Λίρα 100. Φουρναρί, ξεκίνα λοιπόν. Το πρώτο. Βάλε Δευτέρα. Λοιπόν. Ξανά πάλι, σε μια λοιπόν. Δύσκολη στιγμή. Ήρθα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου, μια μεταβατική περίοδος. Εδώ κάθε Δευτέρα ήταν η ψυχοθεραπεία. Μια μεταβατική περίοδος. Εδώ κάθε Δευτέρα ήταν η ψυχοθεραπεία μου. Έλα ρε, πού στη γαμώ την πουτάνα μου. Επήδε στην Πετρολάρου τώρα. Ρε μαλάκα, τριπλοσάγωνε. Τώρα με πήρε ρε, πού στη. Ξανά πάρτε. Όχι, ο τριπλοσάγωνος επίθεση. Ξανά πάρτε από την αρχή. Πάλι. Ήτανε σε μια πολύ δύσκολη. Έλα, μην ξεφύγει. Να χαιρετιστούμε. Ναι. Τώρα βρήκε να φύγει, φύγε μετά. Ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή πάλι. Ξανά πάλι. Εδώ κάθε Δευτέρα ήταν η ψυχοθεραπεία μου. Γνώρισα απίστευτα άτομα. Η παιδική μου ήρωση και δεν το κάνω για να χλύψω και να κάνω. Πραγματικά στη ζωή μου, το έφερε το πλήρωμα του χρόνου. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και δεν κάναμε τίποτα στη ζωή μας. 12 με 2 άκουγα Ραπτόπουλο και μετά έβαζα ξυπνητήρι για να ακούσω Ασλαμά με τον Παπαδόπουλο στο κάτω από τη Βικτόρια. Του καταστρέψαμε το μαλάκα. Με καταστρέψατε. Και το πλήρωμα του χρόνου, αν και είμαι φόλα Λίβερπουλ, ήταν απ' έξω στα πλατό της Μαρμίτας εκεί στο Old Trafford, γιατί από πίσω είναι το Old Trafford, και ένιωσα σαν το παιδάκι. Που ήμουνα στις ακαδημίες του Ball Boy και τσούκου 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 έγινα κι εγώ, έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι να είμαι μαζί με τους παιδικούς μου ήρωες. Ευχαριστώ τον Κώστα και τον Μάριο Ασλαμά. Βέβαια απομυθοποιήθηκαν όταν τους είδα, τους γνώρισα από κοντά. Είναι πιο βλάκες από ό,τι περίμενα. Όταν θέλεις. Να απομυθοποιήσεις το είδωλό σου. Απλά έμαθα φίλος. Πολλά πράγματα και από τους δύο. Είναι δάσκαλοι. Βέβαια όλα αυτά δεν θα γινόντουσαν. Γιατί πολλές φορές διαφώνησα με τον Βασίλη. Αλλά όταν πληρώνεις, πάντα έχεις τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Όλα αυτά εδώ στήθηκαν γιατί μάτωνε ο Βασίλης οικονομικά. Και τον ευχαριστώ για όλα. Και που μας ανέδειξε το ταλέντο μας με την Παράνοια 24 που κάναμε την εκπομπή. Απλά έτσι κι αλλιώς όλα αυτά δεν έχουν σημασία γιατί πάλι έσβησε τις εκπομπές. Κοίτα για σαν να μην γίνανε ποτέ. Δηλαδή μια τεράστια αποτυχία πάλι. Καινούργια αρχή θα κάνεις. Κάνουμε μια καινούργια αρχή. Εντάξει. Ευχαριστούμε τον Βασίλη που μας βοήθησε. Απλά σαν να μην έγιναν ποτέ όλα αυτά. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα έρχεσαι εκεί στη. Θα έρχομαι. Εγώ θα είμαι δικό σας παντοτινάω. Η Μαρμίτα για μένα είναι ιδέα και εγώ πάντα είμαι με τις ιδέες. Το λέω δηλαδή πραγματικά και εσένα. Δηλαδή, θα του δώσει εκπομπή τον boost. Ε? Θα κάνει εκπομπή. Θα κάνουμε. Θα κάνουμε. Δεν είναι. Δικηγόρε, τα ακούνε ο Μάρτσο Τσεκεβάρα ότι η Μαρμίτα είναι ιδέα και ανατριχιάζουν. Όχι, για μένα είναι ιδέα. Για μένα είναι ιδέα και ώρες. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Μετά από όλα αυτά που είχα περάσει, δηλαδή αυτό μου άλλαξε τη ζωή. Πολλές φορές. Πώς θα το πω με λόγια, χάθα. Θα βγαίνει από κάτω. Λέω πού βρίσκομαι, τι κάνω, τι ράνω. Αλλά όντως πραγματικά θέλω να πω ότι και τον Κώστα και τον Μάριο ήταν οι παιδικοί μου ήρωες. Δηλαδή μέσα στις 5 εκπομπές που μου άρεσε στο ραδιόφωνο, οι 3. Οι 2 ήταν οι δικές σας. Την άλλη δεν θα την πω. Αλλά. Σε βοήθησε η Μαρμίτα να βρει ερωτικές συντρόφους. Ναι, δεν θέλω να πω όμως τώρα. Δεν θέλω να πω. Ναι. Σταμάτα. Γιατί είναι πολλά. Εντάξει, έχουν γίνει πολλά σκηνικά. Ένας είναι ο γιατρός. Απλά τι γίνεται. Και οι δυο εσείς εδώ, οι δυο φαλακροί. Δηλαδή, σ' άκουγα εσένα το πρωί, κοιμόμουν με σένα και ξυπνούσα με σένα. Και είστε τόσο διαφορετικοί που ένας συμπλήρωνε τον άλλον.
Και εμένα αυτό με βοήθησε και στη μετέπειτα ζωή μου. Δηλαδή βλέπω τη ζωή μου. Αν δηλαδή... αυτό το αποτέλεσμα να μην βλέπει. Γάμισε τα. Όχι. Αλλά θυμάμαι, δηλαδή το Ραπτόπουλο, κοιμόμουν με το Ραπτόπουλο, πήγαινα σχολείο. Μετά συνέχιζα τη δουλειά με το τέτοιο. Παντρεύτηκα με το Ραπτόπουλο, χώρισα με το Ραπτόπουλο. Πάλι με το Ραπτόπουλο. Κάτσε, το μαθαίνω τώρα αυτό. Είσαι παντρεμένος με το Ραπτόπουλο. Όχι, θέλω να σου πω. Δηλαδή ήταν κομμάτι. Δηλαδή εγώ το Ραπτόπουλο, απλά ποτέ το θεωρώ σαν συγγενή μου. Κατάλαβες. Ναι. Ο συγγενής που ποτέ δεν ήξερε, ο ανιψιός που ποτέ δεν με ήξερε, αλλά και εγώ ποτέ δεν τον ήξερα. Αλλά ζήσαμε μαζί, ας πούμε. Γιατί ήταν η παρέα. Είναι φοβερό η παρέα. Έτσι. Είναι παρέα, κατάλαβες. Και μεγάλωσα μαζί του. Η δηλαδή, καλή παρέα. Εγώ τώρα αυτό που τα λέω τώρα γιατί ποτέ δεν θα προλάβω να το δω, γιατί πάντα τρέχει. Γιατί μια φορά ήρθε με έπιασε και με λέει. Το λέω, έχω κάνει πολλές μαλακίες στη ζωή μου, λέω, αλλά ποτέ δεν είχα πατέρα, λέω, έτσι να κάνω. Και λέει, έχεις εμένα. Έχεις εμένα τώρα. Και μετά για μια εβδομάδα με περνούσε δίπλα μου και δεν με μιλούσε. Σε αποθεώνει κόσμο, σε αποθεώνουν όλοι. Σε αποθεώνουν όλοι, Δημήτρη. Τώρα ξέχασα. Κάτσε με κάνεις. Πιστεύεις ότι αυτή η καλτήλα θα συνεχιστεί εκεί? Δεν θα συνεχιστεί, όχι. Δεν θα συνεχιστεί. Μόνο Χατζηνάκος το πιστεύει. Μόνο Χατζηνάκος. Δεν θα συνεχιστεί. Θα αποστηρωθεί. Θα αποστηρωθεί, ρε μαλάκα. Ναι, θα αποστηρωθεί. Χατζηνάκος ό,τι πίστευε. Ήδη αποστήρωσε εμένα. Ο Χατζηνάκος ό,τι πίστευε. Φούρναρη, σε αγαπάμε, είσαι ένας από εμάς. Φούρναρη, σε καταλαβαίνουμε, λέει και εμείς. Που βλέπουμε yeah, μαρμίτα. Το Ραπτόπουλο. Και εμείς λέει δεν πηδάμε εφημερίδα. Πρώτη φορά, γι' αυτό λέω ότι είμαι ο πιο παλιός. Αλλά προετοιμάστηκα. Περίμενα. Μελέτησα τα πάντα της σκηνής του. Πρώτη φορά τον είδα το 98 που ήσουν με το φίλο σου το Βένι. Που δεν μιλάς τώρα. Δεν μιλάω. Στο μάτς με τον Καζναφέρη. Τη Β' Θεσσαλονίκη ήταν τότε. Είχες βγει στην εκπομπή και έλεγες ίδια ευθεία. Τη Β' Μακεδονία. Τη Β' Μακεδονία. Ίδια ευθεία ήμουνα με τον Καζναφέρη που έδεσε το γκολ που ακύρωσε τον γκολ του Τάκολα. Τότε σε είδα το 98. Δηλαδή τότε πέθανε και ο πατέρας μου, ήταν τότε με καρκίνο. Σκοτέλη, ήρθε η ώρα να σκάσεις μύτη. Ναι. Θα δηλαδή... κλείσει η εκπομπή με Μαλάτο, θα μιλήσεις. Και από τότε δηλαδή σε ξέρω. Γιάννη, έλα μπροστά. Για μένα τα δάκρυα του Γιάννη του Μαλάτου, η κορυφαία στιγμή. Γιάννη, κάτσε. Θα ήθελα, φεύγοντας, δεν πέφτω κάτω, είμαι πιο δυνατός από ό,τι φαντάζεσαι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρέα που μου κρατάγατε. Δεν σας λέω αντίο. Λέω γεια σας, καληνύχτα. Μεγάλη υπόθεση από έναν άνθρωπο, αυτής της ηλικίας να... Δίπλα μας θα συνεχίσει να είσαι, Γιάννη, και από εκεί... Να κλαίει για την παρέα που χάνει, έτσι. Δεν χάνει καμιά παρέα, αλλά αυτή τη στιγμή νιώθει ότι θα του λείψουν οι φίλοι του. Τελείωσε. Ο Γιάννης θα μας λείψει, εδώ είναι το σπίτι του. Εδώ θα είναι το σπίτι του, όποτε θέλει ο Γιάννης είναι εδώ. Εμένα θα μου λείψει αφάνταστα ο Γιάννης. Έμαθα πολλά από τον κύριο Γιάννη. Ειλικρινά. Έτσι. Τον λατρεύουν όλοι. Εμένα μου έχει σταθεί και στο πρόβλημά μου. Παρόλο τα οπαδικά, εγώ τα έχω χεσμένα τα οπαδικά. Έτσι. Ο κύριος Γιάννης ήταν άνθρωπος, με έχει σταθεί πάρα πολλές φορές σαν άνθρωπος και με έχει βοηθήσει σε πολλά. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό. Σε αποθεώνει κόσμος, Γιάννη. Μας συγκίνησε σήμερα όλους. Μαλάκες, ιστορική στιγμή, λέει. Κύριε Μαλάτο, μπορεί να μην συμφωνήσω σε πολλά, αλλά σήμερα με συγκίνησες. Πόσο δικός μας, ωραίος τύπος ο κύριος Μαλάτος, σε αποθεώνουν όλοι. Σε αποθεώνουν όλοι. Λοιπόν. Γεια σου, κύριε Γιάννη, σε αγαπάμε και σε επικάρουμε. Να είμαστε όλοι μαζί, πάλι. Εννοείται. Λοιπόν, Μάρια, πες και εσύ δύο λόγια και θα κλείσω. Λοιπόν, και εγώ, έτσι με δύο εγώ λόγια. Δεν. Προηγουμένως είπα, νομίζω, είπα αρκετά. Δεν έκανε την παραμονή να φορώ στο Βασίλειο του Χατζηνάκο. Θεωρώ ότι είναι ο ορισμός του ανθρώπου που κυνηγάει το όνειρό του. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή, χτυπάω ξύλο, με το Βασίλη να μην μιλιόμαστε. Μπορεί, άνθρωποι είμαστε. Αλλά αυτό δεν θα πάω ποτέ να το λέω. Αυτό που έχω ζήσει με το Βασίλη είναι απίστευτο. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος ξαπλώνει να κοιμηθεί και κάνει σχέδια για την επόμενη μέρα για αυτό εδώ. Να μεγαλώσει και να γίνει πιο ωραίο. Ξεκάθαρα ο Βασίλης, ο ορισμός του ανθρώπου που κυνηγάει το όνειρό του. Αυτό. Γιάννη Μαλάτο είναι ό,τι πιο συγκινητικό έχω ζήσει μετά τη σύλληψη των 6 Τούρκων από το Μαλάτο.
Ναι. Ναι. Καλά, αν έρθουν 42 άτομα, τι θα γίνει, ρε. Ωραία. Λοιπόν, στο Χορτιάτι εδώ πέρα, στο φίλο μας τον Μπάμπη. Στα κιόσκια στο Χορτιάτι. Μπάμπης, δύναμη. Λοιπόν. Η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν ο κύριος Γιάννης γνώρισε τον γιο του στον αέρα. Λοιπόν, να πω κι εγώ δύο λόγια, παιδιά, για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Να πούμε ότι καταρχήν, να μην το δραματοποιούμε το θέμα, σήμερα απλά είναι η τελευταία εκπομπή από τη Μαρμίτα. Οι εκπομπές θα συνεχιστούν, λαϊκό δικαστήρωνο. Οι εκπομπές δεν θα σταματήσει, ούτε το λαϊκό δικαστήριο θα σταματήσει, απλά θα αλλάξει περιβάλλον, μαγαζιά. Λοιπόν, γνωρίζω και αντιλαμβάνομαι τις επιφυλάξεις τόσο εδώ πέρα του Φούρναρη, του Κοκακόλα και νομίζω όλων, και του Ραπτόπουλου, ίσως και του Μάριου, αν θα παραμείνει το ίδιο σκηνικό αυτό που γίνεται, λόγω ότι θα μεταφερθούμε αλλού. Εγώ βλέποντας τα πράγματα με πιο κρύο κεφάλι, είδα φέτος ότι το Λαϊκό Δικαστήριο γενικά, αν εξαιρέσει κάποιες λίγες εκκλάμψεις, είχε φτάσει να έχει μια φθήνουσα πορεία. Και από πλευράς επίσκεψης εδώ πέρα στο μαγαζί και από πλευράς επισκεψιμότητας και στο site. Για μένα είναι μια κίνηση η οποία θα το ανανεώσει πάρα πολύ το Λαϊκό Δικαστήριο σαν Λαϊκό Δικαστήριο. Θεωρώ ότι η συνένωση δυνάμεων μαρμητικών και μιας άλλης καφετέριας θα δώσει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Θα έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο, θα έχουμε ποικίλες απόψεις, διαφωνίες. Άρα διευρύνουμε κι άλλο τον κύκλο. Όπως διευρύναμε τον κύκλο από μια τηλεοπτική μαρμίτα πάνελ 5 ανθρώπων και την κάναμε μια τεράστια παρέα σε μια καφετέρια, εμένα ο στόχος μου είναι να μεγαλώσει και άλλο αυτή η παρέα και πλέον να υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο στον όρο μαρμίτα. Επίσης... Σπύρο, έλα μωρή αρρώστια! Λοιπόν... Έλα Σπύρος από Περαία! Έλα που λέει... Όσοι φοβάστε για καθοσπρεπισμό που βλέπω και το μήνυμα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι όπου είναι ο Ραπτόπουλος είναι και η Καλτήλα. Δεν υπάρχει περίπτωση όπου είναι ο Ραπτόπουλος να υπάρχει κάτι καθοσπρέπει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Οπότε να σας φύγει αυτός ο φόβος. Εμένα στόχος μου ήταν να βρω στηρίγματα διαφορετικά για να μην φύγω από το μαγαζί ή για να πάω σε κάτι απολύτως οικείο. Εμένα η πρότασή μου και σε πολλούς φίλους εδώ πέρα και συνεργάτες ήταν να αναλάβουν άμα θέλαν το κομμάτι του μαγαζιού ή τη μεταφορά του μαγαζιού και με συνδρομή μου μάλιστα. Μόνος μου δεν μπορούσα να το καταφέρω αυτό. Δεν μπορούσα μόνος μου, όπως σωστά είπε και ο Κοκακόλας, να έχω δύο καρπούζια σε μία μασχάλη. Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να είμαι στο live, να πρέπει να κάνω τον παραγωγό, να σχολιάζω παιχνίδι, να έχω τα τεχνικά θέματα και να ξεμείνουμε από μπύρες και να παραγγείλω. Δεν γινόταν αυτό. Ήταν ανθρωπίνως αδύνατο και σε μια περιοχή η οποία δεν στήριξε αυτή την προσπάθεια. Οπότε και εφόσον εγώ έκανα την πρότασή μου και δεν είχα στήριξη σε αυτό το κομμάτι, δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά, κάποιος σώνει και καλά, είναι υποχρεωμένος να με βοηθήσει, αλλά εφόσον εγώ δεν είχα κάποια διάθεση στο να αναλάβει κάποιος άλλος, τουλάχιστον από τους οικείους, το κομμάτι το επαγγελματικό του μαγαζιού με την συνδρομή τη δική μου σε όλα τα επίπεδα, άρα και εγώ κατέφυγα στη λύση κάποιας συνεργασίας για να μπορέσω και εγώ να τα απεξέλθω ανθρώπινα στην πραγματοποίηση και στη συνέχιση των εκπομπών για να γίνουν πολύ καλύτερες. Έτσι. Δεν μπορώ να αγνοήσω τον Τέο από την Αθήνα που ένα άλμα αυτή τη στιγμή που έγινε στα live, στο επίπεδο και σε θέματα βελτιώσεων που έχουν γίνει, ο ίδιος μου άνοιξε τα μάτια. Και αυτό μπορώ να το ομολογήσω και να τον ευχαριστήσω. Μετά προκύψανε κάποιες διαφωνίες σε θέματα διαχείρισης των καναλιών και σε κάποια άλλα θέματα και δεν συνεχίστηκε συνεργασία. Από μεριά μου δεν υπάρχει ούτε κάτι μεμπτό ούτε τίποτε. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι διαφωνούν, απλά μπορούν να σταματήσουν
τη συνεργασία, αλλά δεν μπορώ να, να παραβλέψω ότι αυτός ο άνθρωπος μου άνοιξε τα μάτια σε μια περιοχή όπου είχα συνεργάτες επικίνδυνους και ο Ραπτόπουλος. Την εποχή που ο Ραπτόπουλος και εγώ είχα συνεργάτες επικίνδυνους και για το κανάλι και για το όλο το εγχείρημα, ο Τέο ήρθε και μου άνοιξε τα μάτια σε πολλά πράγματα. Τώρα, για μένα, εφόσον έγινε η δύσκολη αρχή, που ήταν τα πρώτα βήματα του Λαϊκού Δικαστηρίου και των σχολιασμών, τα πράγματα πλέον είναι πολύ πιο εύκολα για μένα, έτσι το βλέπω. Όλα έχει μπει το νερό στα αυλάκι και έρχονται πολύ καλύτερες μέρες σε όλα τα επίπεδα για το ιντερνετικό κομμάτι, γιατί και εγώ θα απελευθερωθώ από το βραχνά ενός μαγαζιού το οποίο εμένα με κρατούσε αλυσοδεμένο. Τώρα που εγώ θα μπορέσω να απελευθερωθώ σε αυτό το κομμάτι, είναι δεδομένο και εγγυώμαι εγώ για ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, πολύ σύντομα. Ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Ούτε η καλτήλα θα χαθεί, ούτε αυτές οι κωμικοτραγικές, κακομικές τα καταστάσεις που έχουμε ζήσει, κωμικοτραγικές κιόλας, λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις, ούτε το γεγονός ότι θα πάμε από μία καφετέρια σε άλλη θα αλλοιώσει αυτό εδώ που κάνουμε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και είναι το τελευταίο πράγμα που θα μου ανησυχούσε εμένα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Live θα έχουμε την Κυριακή, να μην ξεχνιόμαστε, κανονικά, σχολιασμό από τη Μαρμίτα, ο τελευταίος σχολιασμός. Θα είναι την Κυριακή. Σήμερα μαζί μας λόγω καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και ονομαστικά πρώτο και καλύτερο τον Στέφανο που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια μαζί και να διαφώνησα ίσως προς το τέλος με τον Στέφανο σε κάποια πράγματα, έχουμε μείνει φίλοι, μαζί προσπαθήσαμε για αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρει τύχη και μπορεί κάποια στιγμή να ξανασυνεργαστούμε, γιατί όχι. Ο Στέφανος ήταν ο στυλοβάτης αυτού εδώ του εγχειρήματος στα πρώτα του βήματα και βοήθησε τα μέγιστα. Έτσι ήταν το δεξί χέρι εδώ πέρα. Και φυσικά οφείλω να το αναγνωρίσω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες εδώ πέρα που ξεκίνησε η προσπάθεια η ιντερνετική. Ο Ραπτόπουλος στην αρχή μου έκανε νερά, αλλά μετά μπορώ να πω ότι προσαρμόστηκε απόλυτα και έδειξε κατανόηση στο δύσκολο του ιντερνετικού εγχειρήματος. Έδειξε κατανόηση, μου βγάλε το λάδι, αλλά έδειξε κατανόηση. Να ευχαριστήσω τον Μάριο, ο οποίος και αυτός σε εποχές δύσκολες έχει κάνει την απαιτούμενη υπομονή και δείχνει συνεχώς τη διάθεση να προσαρμοστεί στο ιντερνετικά πράγματα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο όταν έχει κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα που φυσικά είναι αναγνωρίσιμη από όλο τον κόσμο, να προσαρμοστεί στο ιντερνετικό κομμάτι. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω τα πάμε πάρα πάρα πολύ καλά και θα συνεχίσουμε να τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Λοιπόν, τον Τρελοφούρναρη εδώ πέρα, ο οποίος κράτησε τη δύσκολη ώρα, τη βραδινή, στα πρώτα της βήματα, αφού έφυγε και ο Στέφανος για τα ξένα, πήρα και το στήριξε μασικού, αυτό το πράγμα. Κατευθείαν. Και μπορώ να πω ότι έστω και αν σε κάποια πράγματα ήταν δύσκολο το τεχνικό κομμάτι που εκεί δεν είχε τις γνώσεις, αλλά έδειξε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Αλέκο από την ΚΟ, τον Αλέκο γιατί ήταν ο στυλοβάτης εδώ πέρα, της Καλτήλας και όλα αυτά. Λοιπόν. Ο Κιμπόκο, χρόνια πολλά που έχει γενέθλια σήμερα. Τυχαία, ο Κιμπόκο, να το πούμε και χρόνια πολλά. Κλείνει Μαρμίτα closing party και έχει γενέθλια ο Κιμπόκο. Τίποτε δεν είναι τυχαίο σήμερα. Δημήτρη, μόνο κάποια στιγμή, Βασίλη, να καθίσει έστω μισό λεπτό ο Σπύρος. Εννοείται, ρε. Το παιδί θα δηλαδή κάνει μαγικά. Και τον Φωτιάδη, το μαλάκα, τον ευχαριστούμε για όλα. Να πάει να γαμηθεί αυτό. Λοιπόν. Παιδιά, τα βλέπω τα μηνύματα. Από καρδιά σας ευχαριστώ. Απλά για μένα απόψε δεν ξέρουν τα παιδιά. Είναι ειδική περίπτωση. Είναι σήμερα, μια ωραία παιδιά. Εικόνα, είστε έτσι, αλλά ο Φούρνερς τη χαλάει λίγο, έτσι λέει ο Νίκ. Έλα Σπύρο, έλα κάτσε λίγο. Λοιπόν, έλα. Νίκ ρε, πού είσαι. Τώρα εγώ τι να πω για αυτά, τι να πω για, αυτό, για αυτά τα παιδιά. Παιδιά, παιδιά. Σούφερε κολόνια. Από Κορυδαλό, Ινδίκτους. Παιδιά, για παιδιά όπως αυτός εδώ που είναι ο φίλος μας ο Σπύρος από τον Πειραιά, γι' αυτό συνεχίζεται η Μαρμίτα. Γι' αυτό συνεχίζεται η Μαρμίτα. Ο χαμένος γιος του Βαγγέλη Μαρινάκη. Γιατί. Γιατί υπάρχουν παιδιά που έρχονται για αυτό το σκηνικό για δύο μέρες και γυρνάνε πίσω. Ναι. Όσο υπάρχουν τέτοια άτομα, η Μαρμίτα θα είναι εκεί που θα είναι και θα συνεχίζεται. Πώς είναι ο Έλληνας στο εξωτερικό που είναι δύο φορές Έλληνας, η Μαρμητική εκτός Θεσσαλονίκης είναι δύο φορές Μαρμητική. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι. Και φαίνεται ότι είναι και Θεσσαλονικιός. Βέβαια δεν έχουμε φρέντο. Δημήτρη, άστο λίγο μικρόφωνο, άστο λίγο να μιλήσει. Πίνει και φραπέ, κλασικό Θεσσαλονίκης. Έφτασε χθες 9:30 και κάνουμε μια μισή. Έχω διαδρομή μετά, γι' αυτό χρειάζεται. Και το πρωί φεύγει 8 η ώρα, δουλεύει. Είναι επιτηρητής. Είμαι επιτηρητής σε εξετάσεις αγγλικών και πρέπει να γυρίσω. Το πρωί. 8 η ώρα πρέπει να είμαι άνω Ηλιούπολη.
Το πρωί το πέρασε φωτογραφίε στα σγκομενάκια σε πισίνα. Από Άνω Τούμπα στην Άνω Ηλίουπολη. Έτσι. Λοιπόν, εδώ. Ένα για σένα. Και ένα για τον Ραπτόπουλο. Γιατί είναι θέμα με το άρωμα πριν δύο μέρες. Βασίλη. Ραπτόπουλε, δώρο, δώρο, έλα. Βασίλη, καταπτικό Invictus. Είναι καταπτικό, δεν κάνω πλάκα. Είναι ωραίο αυτό. Έβαλα μια σταγόνα. Το φτιάξα στον Κορυδαλό σε μαγαζί πριν έρθω. Λοιπόν, Σπύρωσο. Για να έχει επιτυχία στη Θάσο την επόμενη φορά τι γυναίκε. Γεια σου, Μαρινάκι Τζούνιορ, λέει η Ορφεάσκα. Λοιπόν, Σπύρο. Κύριο Καμπουράκη πίσω. Ναι, κύριο Καμπουράκη. Ναι. Μα έβλεπε από το τέτοιο. Ναι. Καλά, ρε Πουστη. Είσαι στη Θεσσαλονίκη και μα έβλεπε από αυτό και δεν. Ακαθυστέρησε να πούμε. Εντάξει, χαλάρωσα στο Φιλίππιο. Ήταν... Στο Φιλίππιο, ωραία. Λέει, θα φύγετε, μου χτύπησαν την πόρτα. Τι έγινε. Λέω, κοιμόμουν, μου πήρε ο ύπνο. Έχω διαδρομή μπροστά μου. Είναι ωραία πάντω εκεί πέρα με τα πεύκα. Ο Σπύρο είναι από τα άτομα που τίποτε να μην κάνει, μόνο που θα τον δει η παρουσία του. Ανεβαίνει σε ψυχολογία τρεις φορές πάνω. Τίποτα να μην κάνει. Και είναι αυτό που εκπέμπει. Όπως και ο Μαλάτος και τα παιδιά τα δύο. Είναι... Γράφεται ιστορία η πρώτη φορά που έρχεται εδώ πέρα και δεν φοράει εμπριμέ που κάμισο. Ναι. Φοράει απλά ένα μαύρο. Ναι. Έτσι, έτσι. Να δώσει και ο Πειραιάς την παρουσία εδώ, έτσι δεν είναι. Εννοείται. Λοιπόν, θα γίνει πιο έντονη η παρουσία του Ολυμπιακού και τη Manchester United. Θα σε κάνουμε γαμπρό εδώ. Θα δούμε, δεν ξέρω τώρα, εντάξει. Θα σε κόβω για σόγαμπρο εδώ. Τι να πω. Εντάξει. Λοιπόν, στείλε ένα μήνυμα. Είδα δύο πολύ ωραία κορίτσια, αλλά ελάτε εδώ. Έχει πάρτι σε λίγο. Στο ξενοδοχείο πάνω. Όχι εδώ, τώρα πριν λίγο. Ωραία, καλή φάση. Ναι, στο ξενοδοχείο σου λέω. Θέα πισίνα. Έτσι. Κορμιά χαλαρά. Είναι ωραία πάντω για μπάνιο πάντω εκεί. Για χαλάρωση. Γουλιέλμος Μαλάτος Καμπουράκης. Μπείτε, λέει, σε μία ομάδα πίσω τραπέζι να τα κάνετε όλα, λέει, τα να πού. Χατζινάκο, respect και σε σένα για την προσπάθεια να στήσεις τη θεωσία της εκπομπής. Συνέχισε έτσι, ρε φίλε, από Τσάς Μπιτς. Μπίλι, την Στέλλα, λέει, ξέχασες. Για τη Στέλλα δύο κουβέντες. Δεν ήταν στην εκπομπή στο Τίμι Στέλλα, ρε παιδιά. Ναι, εντάξει, απλά λέει. Εννοείται και το προσωπικό εδώ πέρα που εργάστηκε. Ναι, εντάξει. Είτε λέγεται Στέλλα, είτε το λέγεται το Βάσο, είτε λέγεται και την Ειρήνη, όλους. Έφυγε. Έφυγε. Αυτό είναι η Μαρτίνα. Σπύρο, κάνε τον σε... να σλαμά σκυλά αν μπορείς, λέει ο Nightlight. Λοιπόν. Είναι reunion Θάσο αυτό τώρα, έτσι. Reunion Θάσο. Μόνο η κουσκούση λείπει. Εντάξει, ωραίο μαγάζι πάντως εδώ ήταν. Λοιπόν, και ωραία τοποθεσία, τώρα θα δούμε το καινούργιο. Σπύρο, ο πολύ δεν έβλεπε. Ναι. Αντικειμενικά, όσο μπορεί, γιατί έχει τώρα πλέον πολλά βιώματα εδώ, Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Πιο όμορφες, Πειραιώτισες ή Θεσσαλονικές. Στο ίδιο θα τις βάλω. Πειραιώτισες, ρε φίλε, ποιες Θεσσαλονικές, ρε. Είναι ωραίες. Χαζώσεις, ρε. Είχα κατέβει μια φορά κάτω εκεί στην πιάτσα στον Πειραιά. Δεν υπήρχε. Τι λες τώρα, ποια Θεσσαλονικιά Σπύρο. Εγώ μαζί σου είμαι. Τρελός είσαι, ρε. Μην το πεις σε πιάνει τώρα πριν δύο χρόνια, για αυρότητες, πριν είναι αλήθεια. Πριν δύο χρόνια είχα πάει κρουαζιέρα από Γένοβα, Βαρκελόνη, Μαγιόρκα, ναι. Κορσική, ναι. Κάνες κτλ. Ναι. Μετά γυρίσαμε αεροπορικός από τη Γένοβα Αθήνα. Εσύ φαντάζομαι... Κατεβαίνω στη Φιλαδέλφια να φάω κάτι. Σπύρο. Τα πλάκα με τις γυναίκες που είδα. Τόσο ωραίες γυναίκες δεν είδα σε κανένα μέρο που είχα πάει, δηλαδή, ούτε στο κρουαζιέρα. Στον Πειραιά που μένεις, δεν σε συμφέρει καλύτερα να νοικιάζεις ξενοδοχείο από ότι να μένεις σε διαμέρισμα. Έχει, επειδή, στον Πειραιά πόσο είσαι, μια, δύο, τρεις φορές την εβδομάδα, πόσο είσαι, ρε φίλε, ξέρω εγώ πόσο μένεις. Όχι, δεν χρειάζεται, αφού μένω μόνιμα εγώ εκεί πέρα. Ναι, αλλά αφού συνέχεια στη γύρα, ρε φίλε, δεν έχει νόημα. Λες κρουαζιέρα εδώ, Θεσσαλονίκη. Σε 30 χώρες, έτσι. Και εδώ πέρα καλύτερα να μην έχει έλεγε. Τάξη. Καλύτερα να είσαι ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο εκεί για τη δουλειά για να βγάλει την υποχρέωση, ρε φίλε. Μια δύο φορέ την εβδομάδα. Ευχαριστούμε, τσάω. Τι ξέρει. Με τον κορονοϊό πάει η κρουαζιέρα. Λοιπόν. Σπύρο, να είσαι καλά, καλή επιστροφή, Σπύρο, παιδιά. Από Κατερίνη, από Κατερίνη τα παιδιά. Κατερίνη. Μαρία Κατερίνη. Δύναμη, Κατερίνη. Να είστε καλά. Παιδιά από εδώ μέσα είναι κανένα από την Τούμπα. Κανεί. Καταλαβαίνετε τον λόγο που φεύγουμε, παιδιά. Το καταλαβαίνετε, είναι τρομερό. Κέντρο. Υπάρχει ένα παλικάρι που είναι πίσω σου. Ντρέπεται. Υπάρχει ένα που είναι από Τούμπα και ντρέπεται να το πει. Να πει ο Σπύρο, Βασίλη, να πει ο αεροσυνοδός δύο κουβέντες που ήρθε από μακριά. Ναι, ναι, δώστε. Έρχεται και πάλι από Αθήνα, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα από μένα.
Από ναι, ναι, από Αθήνα. Όνομα δώσε. Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος, ναι. Είμαι συνοπαδός του κύριου Μαλάτου. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι μας κρατάτε παρέα πάρα πολλά χρόνια και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Έχετε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ακόμα και σε πολύ δύσκολες στιγμές, δηλαδή μοναξιάς κτλ. Εγώ πριν προσωπικά θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, παρότι εντάξει, δεν σας ξέρω προσωπικά κτλ. Γιατί πριν τρεις μηνές είχα ένα τροχαίο ατύχημα πολύ σοβαρό και την ώρα που ήμουν στο νοσοκομείο έβλεπα τις εκπομπές σας κτλ. Και την ώρα που πόναγα ουσιαστικά γελούσα. Τι είναι πιο εφιαλτικό, ο πόνος που είχες ή να βλέπεις το Φούρναρι, ας πούμε. Να βλέπει το Φωτιάδη, το Φωτιάδη. Σαν τον πόνο που είχα δεν υπήρχε. Εντάξει, είναι πολύ καλό το εγχείρημα. Πιστεύω ότι στην Καλαμαριά είναι πάρα πολύ καλή κίνηση το ότι θα πάτε. Θα έχετε άλλο είδους κόσμου. Και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Αυτό. Και να έρθετε και Αθήνα κάποια στιγμή να κάνετε εκπομπή. Ναι, αυτό είναι το θα έχετε, θα έχετε σίγουρα γεμάτο μαγαζί. Σας το λέω de facto αυτό. Θα το επιδιώξουμε σίγουρα. Καταρχήν για Αθήνα μας περιμένουν για stand-up comedy με τον Ραπτόπουλο με κλεισμένες αίθουσες. Μεγάλες κανονικά. Είμαι και θεατρική μάνατζερ. Μην πω τώρα ονόματα. Ό,τι και να κάνετε εκεί θα φτιάξει πάντα. Δηλαδή και στα Ζάκη 345, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την donation. Ευχαριστούμε. Δώσε ό,τι έχεις. Ρε, δημοτικό θέατρο Πειραιά γεμίζουμε, ρε. Μας περιμένουν, έτσι. Και σε κάνα παραθαλάσσιο μέρος, πορτοράφτη και εκείνο. Ναι. Αθηνέζες ή Πειραιώτισες πιο ωραίες. Εντάξει, Πειραιώτισες. Κι εγώ Πειραιώτισες, λέω, συμφωνώ. Πειραιώτισες. Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚ, πιο συμπαυτική ομάδα. Καμία από τις δύο. Καμία από τις δύο, φίλε. Εντάξει. Ειδικά Παναθηναϊκός Πειραιώτισες. Να πεις γυναίκες στο Μάντσεστερ ή Πειραιώτισες. Εκεί δείξε καθαρή απάντηση. Τελικά η Ράιαν Έρ έχει κάνει καλό γκομενάκι. Έχει. Ρωτάει. Έχει από αυτά. Μία είναι με διαφορά ή με τις χειρότερες γκόμενες. Μία. Δεν τη λέω τώρα στον αέρα. Μία. Όχι, όχι, μην πεις όνομα. Ξέρω εγώ μία από Κατερίνη που δουλεύει στη Ryan Air. Ναι. Παραλία Κατερίνη. Δεν χρειάζεται. Μην το πείτε δημόσια. Τώρα δεν λέω. Εντάξει, έχω χρόνια να τη δω. Μην το πείτε δημόσια. Δεν χρειάζεται. Ήσουν με Κατερίνη. Ψάχνει γαμπρό αυτή. Ναι. Και μου λέει, ξέρεις κανέναν έτσι καλό χλιδάτο κι αυτά. Λέω, έχω ένα φίλο, μου λέει τι αμάξι έχει. Λέω, έχει παπάκι 4x4. Την έστειλα, άστο. Έλα, λέει Μάρια με Μαλάτο, σας φιλοξενώ στην Κηφισιά. Αγαπημένη Κηφισιά. Σπύρο, λουτσιώτισες, σου αρέσουν. Από Λούτσα, ρωτάει ο φίλος. Ωραίες, ναι, και Λούτσα, ναι. Λουτσιώτισες. Ωραίες. Σαλαμίνα είχα πάει για επιτήρηση στην προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν γεμάτα τα beach bar. Σαλαμίνα θέλω να πάνε. Ο Ραπτόπουλος. Τι λένε οι ντόπιοι, Σαλαμίκονο, ε. Σαλαμίκονος. Σαλαμίκονος, ναι, θέλω να πάω Σαλαμίνα. Το μόνο που δεν έχω πάει είναι το Αργοσαρονικό. Στα άλλα έχω πάει. Εντάξει, είναι πολύ κοντά δηλαδή. Καλά, δεν τίποτα, ναι. Δηλαδή, φεριμπότ αυτοκίνητο είναι 12 ευρώ πηγαίνει έλα. Κάνει παντόφλα, πόσο κάνει να περάσει, μισή ώρα. Και λιγότερο. Από το πέραμα είναι ένα τέταρτο. Σαλαμίνα. Ένα τέταρτο, μπράβο. Κύριε λοιπόν. Καμπουράκη, ο οικονομέας πού χάθηκε. Έχουμε Χρήστο Ιακώβου, Καμπουράκης, με Μαλάτο δίπλα. Γουλιέλμο του Άρια. Από Καρδίτσα Ορφεάσκα, είστε σε μαγαζί στην Τούμπα και οι Ολυμπιακοί είναι πιο πολλοί. Και οι Ολυμπιακοί και οι Άρια. Κεριανοί. Λοιπόν, όχι, όχι, αυτό ήταν πιο παλιά. Πιο πιθανό να έχει άτομα από Μελβούρνη παρά από Τούμπα. Είχε κι όμως, είχε από Μελβούρνη, έχουν έρθει. Όχι, δεν είναι ψέματα αυτό που λέει. Προφανώς, ναι, είναι αλήθεια. Ομογενείς, από το, ναι, ομογενείς είχαν έρθει από Αυστραλία, Ελλάδα, είχαν έρθει εδώ. Για μένα αυτό είναι πολύ μεγαλύτερη επιτυχία από το να μην έρχονται από έξω και να έρχονται μόνο 10-15 θαμώνες της Τούμπας. Έτσι. Το προτιμώ. Ναι, ναι. Πάντως, Βασίλη, στην Αθήνα έχετε μεγάλο fan club, να ξέρεις. Τούμπας, λέει, στην Αθήνα γενικά σας ακούν πάρα πολύ κόσμος. Στην Αθήνα. Πιστεύω πολύ σύντομα θα κατέβουμε. Σίγουρα, Παπακαβλάτης ρωτάει, Φούρναρη, αν μετά τη διασημότητα που απέκτησες εδώ, εύχουν να αυξηθεί η κατακτήση σου. Σοβαρά το ρωτάει.
Μάρκος το Φιλίππη. Ωραία. Έχει ρίξει για τις τιμές. Εντάξει. Το καλό του κορονοϊού είναι αυτό. Ότι... Πέσανε τιμές. Πέσανε τιμές στα καλά ξενοδοχεία. Το καλό του κορονοϊού. Σε δύο εβδομάδες εδώ θα είσαι πάλι. Οπότε εντάξει. Σε φροντίζουν. Έτσι. Όπως έλεγε ο Ραπτόπουλος, κάνανε πίπες στο Σαουρίδι. Το ίδιο κάνουν τα ξενοδοχεία τώρα στους πελάτες. Η επιτυχία φαίνεται στην εξωτερική επιτυχία. Εγώ, παιδιά, το ξεκίνησα το ιντερνετικό. Είχε τύχει στην καφετέρια. Εμένα εκεί μου ήρθε, παιδιά, και η έμπνευση για να ξεκινήσω κάτι στο ίντερνετ. Καθόμασταν στην καφετέρια. Ερχόταν κόσμος για το Λαϊκό Δικαστήριο. Που έβγαινε τότε από του Ραπτόπουλου μόνο το YouTube, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Και μπαίνει κόσμος, μπαίνει. Παιδιά, εμείς ήρθαμε από εδώ. Εμείς, παιδιά, ήρθαμε από εκεί. Εμείς ήρθαμε από πέρα. Με γαμώ τον πελά μου, λέω. Τι στραβό κάνουμε εμείς εδώ πέρα, λέω. Και δεν έρχονται από εδώ. Και έρχονται από παντού εκτός από εδώ. Άρα λέω, ρε μαλάκα Ραπτόπουλε, τι καθόμαστε εδώ πέρα. Αφού όλος ο κόσμος, λέω, αυτοί που μας παρακολουθούν και μας γουστάρουν είναι παλού. Ναι. Άρα το γυρνάμε στο ιντερνετικό. Για να μπορούν και να μας βλέπουν ο κόσμος. Τόσο απλά. Λίγκ 2012, ευχαριστούμε πολύ για το donation. Μεγάλες στιγμές ζήσαμε σε αυτό το μαγαζί με τον Φωτιάδη Προδότη Τριαδιώτη. Τώρα... Ανοίξτε παράρτημα στην Αθήνα και να κατεβαίνετε στα Derby, λέει ο Night Live. Οι τιμές στα ξενοδοχεία πέσανε στις πληρωμές, όχι όμως, σοφό Τσομπάνο Τραβόλτα. Για μένα και πέντε πράγματα που έχω δει τώρα, δεν πάει φυσικά στο βλάκα τον πόντι αυτό, είναι ότι ορισμένοι άνθρωποι ψηλώσανε απότομα με όλο αυτό εδώ το σκηνικό και νομίζαν ακόμα ότι είναι και πάνω από το Ραπτόπουλο. Αυτό είναι το χειρότερο λάθος που μπορεί κάποιος να κάνει συμμετέχοντας στα πάνελ της Μαρμίτας. Εγώ δεν το επιδίωξα ποτέ. Εγώ, ιδίως στο ξεκίνημα, ήθελα να μην φαίνομαι κιόλας. Ήθελα να είμαι μόνος στο να προσπαθήσω να στηρίξω αυτό το πράγμα. Αλλά ορισμένοι άνθρωποι, το χειρότερο λάθος που μπορεί κάποιος να κάνει από όλο αυτό το εγχείρημα είναι να νομίζει ότι έχει γίνει κάτι μέσα σε τρεις μήνες που βγήκε από αυτό το ρημάδι. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη πορεία και πολλά χρόνια για να πεις ότι εγώ ξεκινάω κάτι, έγινα μάγκας και τους πάω και κόντρα μαλάχη. Θέλει πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Ιδίως δηλαδή με τον Ραπτόπουλο αλλά και τον Ασλαμά που έχει τη δική του πορεία που είναι πάρα πολλά χρόνια, δεν μπορεί κάποιος αυτή την πορεία να πάει ανταγωνιστικά. Είναι αδύνατον αυτό το πράγμα. Όπως και να λέγεται. Όπως και να λέγεται. Είναι αδύνατον αυτό. Δεν ψηλώσαν απότομα. Ρίξανε μπόι γι' αυτό. Πήρανε μπόι. Τώρα βλέπω τσάς με τον Θεάσκα διάφοροι. Θα κάνουμε και για μπόι, αλλά μην το έχουμε ρίξει. Ναι, εκπομπή θα κάνουμε. Κανονικά. Παιδιά, η ροή των εκπομπών δεν θα σταματήσει καμία μέρα. Η ροή των εκπομπών δεν θα σταματήσει καμία μέρα. Έτσι. Μπόι, έτσι είναι. Κοιλιά, λέω, είναι θα ρίξουμε μπόι κι εμείς αυτό. Καλά, εντάξει, ο Φωτιάδης ψάχνει τη δημοσιότητα γενικά. Παιδιά, κανονικά τη Δευτέρα, 9.30 ώρα, βραδινές ισλαμολογίες. Κανονικά, 9.30 με 11, έτσι. Έτσι, κανονικά. Στο άλλο το μαγαζί. Εντάξει. Θα δούμε. Εκεί θα πάρεις πλάκα με γυναίκα. Κράτησε το λίγο ακόμα, να κάνουμε την πρώτη εκπομπή τον Αύγουστο που θα έρθω. Θα πάρεις πλάκα με γυναίκες εκεί. Μακάρι. Και εδώ έχω πάθει πλάκα, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν τελευταίο δικαστήριο. Κάνα τραγουδάκι, δεν θα βάλουμε τίποτα. Νομίζω ότι υπήρχαν απουσίες δικαιολογημένες και απουσίες αδικαιολόγητες. Θα το κρίνετε εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, για την ακρόαση, για όπως έχετε στηρίξει ο καθένας την προσπάθεια, από ένα απλό like στα βίντεο, μέχρι και subscribe, μέχρι τα donate. Πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί και αυτό το πράγμα έχει συμβάλει πάρα πολύ στη δική μας προσπάθεια, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ροή των εκπομπών συνεχίζεται. Κυριακή live σχολιασμός ΑΕΚ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού ΠΑΟΚ και τη Δευτέρα με Ασλαμά κανονικά και Κυριακή βράδυ Μαρμίτα. Οι εκπομπές δεν σταματάνε καμία μέρα. Φύγαμε. Ευχαριστούμε.